6603, yes, okay, identify, Matthew, Matthew, continue, Mount Epalo, continue, climb to flight level 240. Βουλιάζει η Κρήτη από χιλιάδες επισκέπτες, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να σπάει σήμερα τα ρεκόρ αφίξεων με 155 προγραμματισμένες πτήσεις, εικόνα που μεταφράζεται σε περισσότερους από 26.000 επιβάτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτή η Κυριακή, το τέλος του Ιουλίου και η πρώτη βδομάδα του Αυγούστου, είναι οι πιο δυναμικές βδομάδες τουριστικής μετακίνησης. Αυτήν την Κυριακή έχουμε 155 αφίξεις αεροσκαφών. Την άλλη Κυριακή έχουμε 160-162. Είναι ένα όμορφο μέρος με πολύ καλό καιρό και καλό φαγητό. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα από άποψη πτήσεων, έτσι? Ήταν αρκετά δύσκολη. Ήταν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή Κυριακή, η οποία είναι γεμάτη κίνηση. Scandinavian 7832, wind 340 degrees, 8 knots. Αν συνυπολογίσουμε και τους τουρίστες που αναχώρησαν, τότε μιλάμε για εξυπηρέτηση άνω των 40.000 τουριστών σε μία μέρα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αν βάλουμε και τις αναχωρήσεις που είναι ανάλογες, ναι, μέσω του αεροδρομίου του Ηρακλείου μετακινείται δύο φορές το Ρέθυμνο. Είμαστε στο πέρας της πρωινής βάρδιας, στην οποία εξυπηρετήσαμε πάνω από 110 κινήσεις αεροσκαφών. Σήμερα υπάρχει, ας πούμε, και αυτό το πικ το οποίο λέμε. Προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί και την υπόλοιπη μέρα. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, 13.900 τουρίστες πέρασαν από έλεγχο. Εικόνα ενδεικτική της τουριστικής έκρηξης που καταγράφεται στο νησί. Very nice, perfect. Πολύ καλά, τέλεια. Επιστρέφω στην πατρίδα μου, την Νορβηγία. Πήγαμε για διακοπές στο Ρέθυμνο. Έχω έρθει πολλές φορές στην Κρήτη, αλλά είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι τη Χερσόνησο. Η Κρήτη είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Παρόμοια εικόνα θα είναι και την επόμενη Κυριακή, οπότε αναμένεται η άφιξη 29.000 τουριστών. Πιστεύουμε ότι ο Αύγουστος θα συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα και ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι οι μήνες οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν και περισσότερα μεγαλύτερα ποσοστά στην αύξηση τη φετινή. Μην νομίζετε ότι ο Ιούλιος και Αύγουστος μπορούν να πάνε μεγαλύτερα ποσοστά, όχι σαν αεροδρόμιο, αλλά και σαν υποδομές. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που να έχουν δωμάτια μέσα στη σεζόν. Σε συνθήκες οριακές εργάζεται το προσωπικό για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να υποστηρίξουμε τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης μας στον τουρισμό. Από την 1η Ιουλίου μέχρι χθες καταγράφεται αύξηση 3% στις αφήξεις εξωτερικού, ενώ αύξηση 2% στις αφήξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Γιώργο Πιάκα. Μέχρι εχθές ο Ιούλιος είχε 446.000 αφιχθέντες επιβάτες, είναι γύρω στο 3% περισσότερο από πέρσι. Αυτό για να διευκρινίσω, αυτό είναι αφιχθέντες επιβάτες, δεν είναι ούτε διανυκτερεύσεις ούτε τουριστικό συνάλλαγμα.